Στην συνοικία του Αγίου Γεωργίου στη Λάρισα, όπου το επίπεδο του νερού στο ρέμο που περνάει έχει ανεβεί σε επικίνδυνα επίπεδα. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια από το κεντρικό κράτος, από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις που δεν παίρνουν τα μέτρα πολιτικής προστασίας ώστε να καθαριστούν αυτά τα ρέματα νωρίτερα. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί και η Περιφέρεια και ο Δήμος της Λάρισας, όπου από τη μια ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ σε έργα αστικών αναπλάσεων και από την άλλη έργα βασικών υποδομών μένουν, παραπέμπονται στις καλέντες, δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ. Επίσης, έχει ευθύνες η κυβέρνηση που όλα αυτά τα χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θεωρεί αυτά τα έργα επιλέξιμα, γιατί ακριβώς δεν αποφέρουν την ανάλογη κερδοφορία σε αυτούς που τα κατασκευάζουν. Είμαστε εδώ δίπλα στους εργαζόμενους και στους κατοίκους της περιοχής να συμπαρασταθούμε αλλά και να βοηθήσουμε όπου χρειάζεται ώστε να βγει αυτή η δύσκολη νύχτα πραγματικά, να μην πλημμυρίσει κανένα σπίτι. Διεκδικούμε ταυτόχρονα άμεσα να πάρθουν όλα τα μέτρα ώστε να αποσυμπιεστούν τα νερά, να διαχυθούν στη μεγάλη λεκάνη του ποινιού, στην εσωτερική κήτη του ποινιού, ώστε να φύγουν περιμετρικά από την πόλη και ταυτόχρονα να ενισχυθούν οι υπηρεσίες του Δήμου με προσωπικό και μέσα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο έργο.